Λοιπόν, καίει το θέμα του νερού γενικά, ναι. Αλλά τους μαθητές και τους γονείς τους και τους καθηγητές βεβαίως. Αυτή την περίοδο τι τους καίει? Θα σου πω μόνο ένα, μία απάντηση. Ημέρες καριέρας. Α. Και όταν ακούμε ημέρες καριέρας, ποιος είναι μαζί μας? Πουκάμισσας, παιδιά. Πουκάμισσας. Μανώλης Μαυράκης, λοιπόν, εδώ μαζί μας στην παρέα. Γεια σας και χαρά σας, κύριε μας. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Καργιτά, κύριε Σαββίδη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα το κανάλι στηρίζει. Είναι πολλά χρόνια αυτή η ιστορία. Πάρα πολλά. Είναι 23 χρόνια αυτή η εκδήλωση, η Μέρες Καριέρας. Ναι, πραγματικά τρομάζουμε λίγο, αλλά τέλος πάντων. 23 χρόνια έχετε καταλάβει πότε πέρασαν. Όντως είναι εντυπωσιακό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έχουμε νιώσει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε χρήσιμοι. Ερχόμαστε να καλύψουμε ένα κενό πραγματικά που έχει να κάνει με τις επιλογές των παιδιών, με τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, των μαθητών του Λυκείου που πρέπει όντως από πολύ νωρίς να μπουν σε μια διαδικασία προβληματισμού. Έχει δύο κομμάτια αυτή η προσπάθεια. Ξέρετε, στο φροντιστήριο είναι μια υπηρεσία ολοκληρωμένη, μια πιστοποιημένη υπηρεσία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού που έχει δύο βηματάκια, τα οποία σε αυτή την εκδήλωση, με αυτή την αφορμή, θα τα ζήσουμε και τα δύο. Μάλιστα. Το ένα που είναι το ξεκίνημα είναι ότι πάντα έχουμε στο νου μας να ασχοληθούμε προσωπικά με τον υποψήφιο, που σημαίνει ότι δουλεύουμε με ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, προκειμένου να βρούμε ιδιαιτερότητες και να πούμε τι του ταιριάζει, που είναι εξαιρετικό, θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο. Και το δεύτερο, το οποίο είναι συμπληρωματικό, πάρα πολύ σοβαρό, είναι η προσπάθειά μας να ενημερώσουμε τα παιδιά για αυτά που συμβαίνουν στα πανεπιστήμια, αλλά να τους δώσουμε πληροφορίες. Λοιπόν, τούτη εδώ η εκδήλωση είναι 2-1. Είναι μια ολιστική, θα έλεγα, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Και καλούμε για άλλη μια φορά τους Ηρακλείωτες, τους γονείς και τα παιδιά τους, γυμνασίου και λυκείου, να είναι παρόντες και να πάρουν αυτή την πολύ χρήσιμη πληροφορία. Ουσιαστικά όμως, τα βοηθάτε να οργανωθούν κιόλα σε ό,τι αφορά γενικότερα την εκπαίδευση. Ναι. Και τη δουλειά που έχουν να κάνουν. Ναι, αυτά είναι τα κομμάτια της συμβουλευτικής και όντως ένα μέρος του σεμιναρίου, το πρώτο μέρος του σεμιναρίου, θα έχει και τέτοιου είδους διαστάσεις. Γιατί ο εισηγητής, ο πρώτος, είναι χαρισματικός. Εγώ θα πω λίγο στοιχειάκια έτσι για να κάνουμε μια πρώτη αναφορά. Ναι. Θα είμαστε λοιπόν το Σάββατο 27 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ατλαντής, όπου εκεί θα έχουμε εισηγητές από την εταιρεία Orientum, που είναι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, για να μιλήσουν στα παιδιά. Ξαναλέω και τους γονείς τους, το λέω πάντα, γιατί τους γονείς τους θέλουμε δίπλα, αλλά τους θέλουμε ενημερωμένους. Δηλαδή θέλουμε να τοποθετούνται αφού προηγουμένως έχουν σχηματίσει άποψη τεκμηριωμένα. Λοιπόν, και όχι μια αυθαίρετη άποψη που πολλοί μπορεί να έχουν. Πολύ συχνά. Ή να κάνουν προβολή τα δικά τους θέλω και τους καημούς. Συμβαίνει συχνά. Είναι αυτά τα πράγματα όπως ακριβώς τα λέτε. Λοιπόν, άρα αυτό θα συμβεί το Σάββατο. Θα δούμε τις διαστάσεις αυτής της εκδήλωσης και την επόμενη μέρα θα αφορά το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για παιδιά πρώτης λυκείου και μάλιστα παιδιά που δεν είναι στο φροντιστήριό μας. Έχουμε κάνει μια ανοιχτή πρόσκληση. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε κοντά. Υπάρχουν κάποια ακόμη κωδική που θα μπορούσε κάποιος που ενδιαφέρεται να συμμετέχει. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για το Σάββατο απόγευμα και να πάμε στην επόμενη κάρτα. Να κουβεντιάσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα για τους εισηγητές. Είμαι πολύ χαρούμενος ιδιαιτέρως για τον κύριο αυτόν που είναι ένας από τους δύο, Σπύρος Μιχαλούλης. Είναι ένας από τη διεύθυνση της Orientum. Να καλέσω και να προκαλέσω τους τηλεθεατές να βρουν εκείνο το βιντεάκι που γράφουμε δίπλα, γιατί είναι ένα πραγματικά μαγικό βιντεάκι. Σπύρος Μιχαλούλης, TEDx, να δουν εκείνο το βίντεο, μικρή πλάμε. Και μεγάλη βεβαίως, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από αυτή την προσωπική του ιστορία ουσιαστικά είπε πόσο κρίσιμη είναι αυτή η επιλογή. Η επιλογή σπουδών, η επιλογή επαγγέλματος. Ένας άνθρωπος που έκανε λάθος, που σπούδασε άλλα πράγματα και βρίσκεται αλλού. Και αυτό ήταν η αφορμή για να επιλέξει να γίνει σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού με σπουδές εξειδικευμένες κτλ. Θεωρώ ότι είναι ένας χαρισματικός στην επικοινωνία του. Είναι μεγάλη χαρά και είναι τιμή μας που ξανάρχεται στο Ηράκλειο. Τον έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν. Τον έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. Γι' αυτό λέω, θα έλεγα ότι, πώς να πω, έχει μια ιδιαιτερότητα και ένα χάρισμα στην επικοινωνία με τους μικρούς. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ξεκινήσει τη βραδιά. Και που θα έλεγα ότι θα αναφερθεί και σε πράγματα γενικότερα συμβουλευτικής, που είπατε κύριε Καριωτάκη, δηλαδή ποια είναι τα χαρακτηριστικά τελικά για έναν μαθητή που θέλει να πετύχει. Έτσι. Τι σημαίνει στοχοθεσία, τι σημαίνει οργάνωση, τον τρόπο που δουλεύει. Αυτά αφορούν και μικρότερους. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και γυμνασίου είναι μαθητές που θέλουν να ξεκινήσουν ή οι γονείς τους θέλουν να δουν
πού μπορούν να φτάσουν, ποιες είναι οι δυνατότητες, πώς μπορούν να δουλέψουν καλύτερα. Θα ακούσουν εξαιρετικά πράγματα, προκλητικά, που θα κινητοποιήσουν και που νομίζω ότι με ένα μοναδικό τρόπο θα επικοινωνεί ο Σπύρος. Άρα ξεκινάτε πολύ δυναμικά την βραδιά με τον κύριο Μιχαλούλη, ναι. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Στη συνέχεια να δούμε, ο δεύτερος συγητής είναι ο Θοδωρής ο Θεοτόκης. Είναι της Οριεντούμ, ο άνθρωπος που θα αναλάβει το κομμάτι της παρουσίασης τμήματων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και εκεί, ξέρετε, το έχουν πει πολλές φορές, τα μυστικά είναι πάρα πολλά. Είναι εκεί που υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην ενημέρωση των παιδιών. Δηλαδή, ξέρουν λίγα ονόματα, τίτλους τμήματων, πίσω από τους οποίους δεν έχουν την παραμικρή ιδέα. Ναι. Σαφώς δεν φταίνε τα παιδιά. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που αφορά επιλογές σπουδών, κατευθύνσεις, μεταπτυχιακά, επαγγελματικά δικαιώματα, πολύ σπουδαία πράγματα. Την ευθύνη θα την έχει ο Θεοτόκης. Πάμε λίγο, νομίζω, να δούμε το θεματολόγιο. Τελικά, τι θα αφορά αυτή την κουβέντα. Ξαναλέω, στο πρώτο κομμάτι που αφορά το Σπύρο, κυρίως τα κίνητρα, η οργάνωση, οι στοχοθεσίες, που είναι πραγματικά οργανωτικά ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα της προσπάθειάς τους. Η παρουσίαση των πανεπιστημιακών τμήματων, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και που έχει αυτές τις πολύ σημαντικές διαστάσεις. Επιμένουν πολύ στα επαγγελματικά δικαιώματα. Επιμένουν πολύ στις ιδιαιτερότητες των τμήματων και πώς, ενώ ακούμε ίδιους τίτλους ή παρόμοιους τίτλους, πίσω έχουμε μεγάλες διαφορές. Και στα προγράμματα σπουδών και σε αυτά που θα ακολουθήσουν. Άρα εκεί υπάρχει πολύ χρήσιμη πληροφορία να υποψιάσουμε τους ακροατές. Αυτό μας ενδιαφέρει σε μια πρώτη φάση. Λοιπόν, αυτό για το θεματολόγιο. Τώρα, μέσα στην εκδήλωση, για μένα αυτό που είναι πιο γοητευτικό είναι το επόμενο και που αφορά workshop. Έχουμε καλέσει πάνω από 35 επαγγελματίες της πόλης μας, επιτυχημένους. Αυτή τη στιγμή είναι 37 προσκεκλημένοι. Εκεί λοιπόν στείνουμε ομαδοποιημένα αυτούς τους ανθρώπους σε τραπέζια και δίνουμε τη δυνατότητα. Βλέπω. Ναι, όλο το φάσμα. Ναι. Όλα τα επιστημονικά πεδία. Είναι προσκεκλημένοι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Συμβαίνει το εξής μαγικό εκεί. Δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να επιλέξουν με ποιους θα θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι. Ωραία, ωραία. Και να τους ρωτήσουν πράγματα για τη δουλειά τους. Άρα πάμε ένα βήμα παρακεί και πέρα από τις σπουδές να μάθουν πράγματα για το επάγγελμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μαγικό. Λέω γιατί συνήθως περιδιαβαίνω και στρίνω λίγο το αυτί μου να ακούσω. Είναι τόσο σπουδαίο που είναι τα παιδιά με την ειλικρίνειά τους, έτσι, με την αφέλειά τους και που ρωτάνε αυτό πραγματικά που τους ενδιαφέρει. Είναι πολύ ωραία ευκαιρία να δώσει ένα 16χρονο, ένα 17χρονο να κάτσει απέναντι από ένα στρατιωτικό, ένα μηχανικό, ένα πολιτικό και να τον ρωτήσει πράγματα ουσίας που αφορούν τη δουλειά του. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα κομμάτι που λείπει. Έτσι. Λοιπόν, έτσι θα πάει θα ολοκληρωθεί η βραδιά με τους επαγγελματίες και με κάποιες άλλες αναφορές. Νομίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη παρουσίαση. Εννοείται. Έτσι θα τελειώσει αυτή η μέρα. Και μετά θα ήθελα να πούμε λίγο για την Κυριακή. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν, στην Κυριακή να δούμε τι έχουμε. Πάμε στην Κυριακή. Η Κυριακή είναι η δεύτερη μέρα και η κουβέντα αφορά το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο σας. Ωραία. Είπαμε ότι η προσπάθεια εκεί, το πρόγραμμα του προσανατολισμού, κανονικά ξεκινάει με αυτό. Έχεις ένα παιδί εκεί, στην πρώτη λυκείου, πριν να κάνει την επιλογή του προσανατολισμού του και στην ουσία του δίνεις τη δυνατότητα να ανακαλύψει ή να επιβεβαιώσει ποιες είναι οι επιλογές που ταιριάζουν στα στοιχεία της προσωπικότητας. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό ψυχομετρικό εργαλείο της Aristonosis Plus, ένα πολύ σπουδαίο, το έχουμε με χίλιους τρόπους αποδείξει την αξιοπιστία του. Έτσι, μου έχετε να έρθω να το κάνω και εγώ. Ψήνομαι πραγματικά. Θα δηλαδή, το φροντίσω, παιδιά. Αν έχουμε κάνει η σωστή επιλογή. Παιδιά, θα το φροντίσω. Η δύναμή του είναι το ψυχομετρικό του υπόβαθρο. Που θα πει ότι διαβάζει στοιχεία προσωπικότητας δομικά, που θα πει αυτά που δεν αλλάζουν, άρα δεν κινδυνεύουμε να διαψευστούμε, είναι πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν και με βάση το προφίλ που οργανώνει για τον υποψήφιο, του προτείνει επιλογές. Έχουμε μια. Φαντάζεσαι να πάμε και να μας πούμε καμία σχέση. Πάτε να εγώ σου λέω, μακάρι να υπήρχε όταν ήταν στη δική μας εποχή. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ταιριάζει αυτό που κάνετε και μια χαρά. Αλλά η ουσία είναι ότι πολλές φορές αξίζει να κάνεις την κουβέντα και με το μαθητή και με το γονιό.
και για να βάλεις καινούριους προβληματισμούς και για να δώσεις άλλες διαστάσεις σε αυτή την υπόθεση που λέγεται επιλογή σπουδών. Σωστά. Έφερα δύο κάρτες απλώς για να πω τη δύναμη του. Εγώ θα πω εδώ ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά που δεν φοιτούν στο φροντιστήριο, αρκεί να είναι πρώτης λυκείου, μαθητές της πόλης. Ναι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί πολλά χρόνια και μόλις ανακοινωθεί στα μέσα. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, είμαστε οριακά τώρα κάποιοι λυκοδικοί που θα μπορούσαν να κάνουν μια επικοινωνία. Δεν το είπαμε για το QR. Να το QR κάτω στην οθόνη. Είναι εύκολο το QR κάτω δεξιά στην οθόνη. Εύκολα οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Συμπληρώνουν μια φόρμα και το κάνουν. Λοιπόν, εγώ θα πω και μπορούμε να δούμε την κάρτα έτσι για να καταλάβουμε ποια είναι η δύναμη αυτού του τεστ και πόσο μας βοηθά σε αυτή την προσπάθεια. Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Το Noesis Plus, λοιπόν, πώς λειτουργεί. Έχω φέρει τα βασικά του σημεία. Πάμε παρακάτω, λοιπόν, να δούμε την καρτούλα. Λοιπόν, αυτό είναι το ψυχομετρικό. Το βασικό κομμάτι του ψυχομετρικού. Έχω 6 στοιχεία προσωπικότητας, δομικά. Είναι στοιχεία που τα κουβαλάμε και θα τα κουβαλάμε SI. Πίσω από το καθένα ερμηνεύει 3 ή 4 διαφορετικά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά. Και με βάση τούτο εδώ φτιάχνει το προφίλ του υποψηφίου. Εδώ, δηλαδή, έχουμε ένα νεαρό. Ο οποίος είναι νεαρά, δεν θυμάμαι, ο οποίος έχει ένα ερευνητικό και ένα κοινωνικό στοιχείο υψηλότατο. Βέβαια. Τι φανταζόμαστε λοιπόν, εδώ έχουμε ένα παιδί το οποίο του αρέσει να προσφέρει, αυτό θα πει κοινωνικό για το μοντέλο το συγκεκριμένο, και το ερευνητικό, ναι, αυτό που πραγματικά δεν θέλει την έτοιμη γνώση, που θέλει να αναζητήσει, να ψάξει την αλήθεια των πραγμάτων, είναι αυτά τα παιδιά που αγαπούν τις θετικές επιστήμες, που ψάχνουμε για τη λύση των ασκήσεων, που αναζητούμε τη γνώση, που είναι κοντά σε αυτές τις επιστήμες φυσικής, χημίας, βιολογίας. Ένα παιδί λοιπόν που έχει και φέρει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και δεν είναι συμβατικός. Και δεν είναι συμβατικός. Αυτά που υπερτερούν ως πλεονεκτήματα που κατά την άποψη του τεστ θα ήταν καλό να στραφεί. Και πάμε λοιπόν στη μετάφραση αυτών των δεδομένων. Με πρώτη τη μετάφραση που θα δούμε τώρα. Αυτό το παιδί λοιπόν με ένα υψηλό ερευνητικό και κοινωνικό. Να πάμε στην επόμενη κάρτα. Σύμφωνα με το τεστ και είναι απόλυτα ασφαλές, στις πρώτες κατηγορίες διαβάζουμε τις επιστήμες ζωής και υγείας. Εκεί που εκφράζεται με έναν ιδανικό τρόπο και το κοινωνικό στοιχείο, βεβαίως, σαφέστατα, να κάνω κάτι για το καλό των ανθρώπων, και το ερευνητικό, γιατί μιλάμε για αυτές τις επιστήμες. Το σπουδαίο του τεστ είναι όμως ότι καταλήγει να προτείνει συγκεκριμένες επιλογές σε πανεπιστήμια. Αλήθεια. Θα πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα. Αλήθεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Όπου εδώ λοιπόν για αυτόν τον υποψήφιο καταλήγει σε μία πρόταση, μία λίστα τμήματων με τον κωδικό τους αριστερά, όπως είναι στο μηχανογραφικό, το τμήμα, το πανεπιστήμιο, την πόλη και το επιστημονικό πεδίο. Αυτά που βλέπετε εδώ, στην τάξη νούμερο 1, είναι οι προτεραιότητες που σύμφωνα με το τεστ ταιριάζουν σε αυτόν τον υποψήφιο. Απίθανο. Προσωποποιημένο 100%. 100%. Είναι πραγματικά πολύ πολύ βοηθητικό, καταλαβαίνετε, από ένα ολόκληρο μηχανογραφικό των 470-480 σχολών να καταλήξουμε σε μια πρόταση που δεν ξεπερνάει ποτέ τις 40, τις 50, τις 60 και που εμείς βάζουμε την υπογραφή μας από κάτω, κυριολεκτό, ότι σίγουρα αυτές οι επιλογές ταιριάζουν στη συγκεκριμένη προσωπικότητα. Τους κάνετε τη ζωή εύκολη πραγματικά, Μανώλη, ναι, δηλαδή. Ναι. Είναι κάτι πολύ πολύ αξιόπιστο. Χαιρόμαστε, είμαστε πολύ σίγουροι για αυτό το εργαλείο, το οποίο σταθμίζεται, ανανεώνεται, είναι πραγματικά ελέγχεται σε όλη του τη διάσταση και γι' αυτό μας βγάζει ασπροπρόσωπους και χαιρόμαστε όλοι μαζί. Πρώτα απ' όλα ο νεαρός που θα βρεθεί να σπουδάζει κάτι που τα αγαπά. Υπάρχει κάτι άλλο, πιο σοβαρό? Όχι. Μετά η οικογένειά του και φυσικά εμείς οι δάσκαλοι που παίρνουμε τόση ικανοποίηση όταν κάποιος πραγματικά σταδιοδρομήσει λοιπόν, κάτι που του ταιριάζει. Μανώλη, κλείνοντας, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό break, να ξαναπούμε για την εκδήλωση του Σαββάτου που θα γίνει. Ωραία. Σάββατο απόγευμα στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα. Το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε αυτές τις εισηγήσεις αυτών των ανθρώπων με ενημέρωση που έχει να κάνει με σχολές, με σπουδές, αλλά και πράγματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση στη δουλειά του μαθητή. Θα είναι εκεί οι επαγγελματίες για να βοηθήσουν στην ενημέρωση. Και την Κυριακή για όποιο μαθητή ενδιαφέρεται. Θα μπορούσε και είναι πρώτης λυκείου μαθητής του Ηρακλείου. Μπορεί να δηλώσει συμμετοχή με το QR εύκολο και να περάσει αυτό το τεστ στους λίγους κωδικούς που έχουν μείνει. Τέλει. Να καλέσουμε όλο τον κόσμο και να ξαναπούμε ότι αφορά όχι μόνο μαθητές, αφορά και γονείς. Επιμένουμε σε αυτό. Και θέλουμε όχι μόνο την άποψή τους. Των φροντιστήριων που κάνουμε σε αυτό. Όχι, βέβαια, είναι ανοιχτή η εκδήλωση. Ανοιχτή για όλους και δωρεάν. Και δωρεάν. Είναι ανοιχτή δωρεάν η εκδήλωση. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε γενικότερα, γιατί είναι αφορμή να το πω από εδώ. Γιατί πρώτα απ' όλα το μυαλό μας είναι στους υποψηφίους που ετοιμάζονται για τις εξετάσεις τους. Είμαστε στη διάθεσή τους.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσένα και όλες, βέβαια, όλα αυτά που κάνετε για, για τους μαθητές τα τελευταία... Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τον ευθέρωσουμε τι έχουμε. Αθλητικά. Αθλητικά.